Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Να, δόξα τω Θεώ, σήμερα είστε τέλεια. Ακούγεστε τέλεια. Η ερώτησή μου είναι, εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό? Μπορείτε, φυσικά. Μάλιστα. Αλλά έχει χάρη που το έχω κιόλας. Το έχεις κιόλας? Ε, βέβαια. Περίμενε στην ουρά? Όχι, δεν περίμενα στην ουρά. Πώς, τι έκανες? Πώς το πήρες? Το έχω πάρει μήνες. Τι είπες? Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Παπαθεοδόρου, να μου το δώσετε γιατί θα γράψω κανένα κατεβατό στο SDNA. Ναι. Συντροφικά και αλληλέγγυα. Στη Sony, ναι. Όχι, σε κανένα κατάστημα, αυτά που τα δίνουν, που περιμένει ο κόσμος. Όχι, όχι, πρέπει να σου πω ότι μάλιστα το έχω παίξει. Δεν το έχω κάψει, για να είμαι σωστός, εντάξει. Ναι. Αλλά το έχω παίξει, να ξέρεις. Τι παιχνίδι? FIFA. FIFA, όχι NBA. Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι καθόλου του NBA. Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά στο FIFA, στο FIFA πρέπει να σου πω ότι επειδή έκανε μαγκές ο γιος μου, έδωσα λίγο πόνο, να ξέρεις. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? 11. 11. Έκανε μαγκές, λέει. 11. Ναι. Έκανε λίγες μαγκές και έπρεπε να τιμωρηθεί. Να θυμηθεί ποιος είναι ο πραγματικός father στο ποδόσφαιρο. Καταλαβες? Παίρνοντας εσύ ποια ομάδα? Ο μπαμπάς που λέμε. Ο μπαμπάς ποια ομάδα πήρε και ο γιος ποια ομάδα πήρε? Κυρίως, ξέρεις, τελικό Champions League γίνεται σε τέτοιο επίπεδο. Ποια ομάδα πήρες εσύ και ποια ομάδα? Λίβερπουλ συνήθως είμαι. Α, Λίβερπουλ, πάλι καλά. Εντάξει, το γλίτωσε το 90 μετά από αυτό που είπες ότι δεν μου αρέσει το NBA, γιατί ήμουν έτοιμος να πω τη Μαριλίζα να πάρει τον Ηλία τηλέφωνο. Να τον βγάλουμε μαζί. Δεν του αρέσει. Ούτε του Ηλία του αρέσει το NBA. Δεν θα πάμε καλά. Δεν θα πάμε καλά. Να δεις ένα μάτς καλά ελληνικού πρωταθλήματος, δεν λέμε τώρα, εντάξει. Άκου. Επειδή πήγα, τώρα αυτό είναι όντως ανοίγει μια ωραία συζήτηση. Θα σου πω το εξής. Δεν μου αρέσει το NBA να το βλέπω, ειδικά στην τηλεόραση. Ειδικά στην κανονική περίοδο ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι βλέπω με πολύ μεγαλύτερη άνεση, είδα και ενδιαφέρον και suspense το Παναθηναϊκό Σπάουκ στο League Cup στο βόλεϊ από το να δω ένα μάτι στο NBA. Και γυναικείο βόλεϊ αν θέλεις. Και, ναι, ό,τι θέλεις. Αλλά NBA, ναι. NBA φίλε, όχι, όχι, όχι. NBA, όμως θα σου πω μια διαφορά. Ναι. Αν πας στο γήπεδο, είναι σίγουρα καλύτερα. Με προτρέπουν να σε κόψω αυτή τη στιγμή οι ακροατές. Ναι. Μου ζητάνε τη διεύθυνσή σου, μου ζητάνε που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή κάτι αλάνια από την Αθήνα να έρθουν να σου πούνε. Που ξενυχτάνε μαζί μου κάθε βράδυ. Άκου. Γιατί δεν βλέπεις NBA? Γιατί για αυτούς δεν έχει καμία σημασία η νίκη και η ήττα. Είναι το ίδιο. Άρα εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι και μας ενδιαφέρει και η νίκη και η ήττα, ξέρεις ότι... Εγώ δεν τα βλέπω αυτά που μου λες τώρα, δεν τους ενδιαφέρει η ήττα, η νίκη δεν τους ενδιαφέρει, τι λες, χαμόγια, έτσι κανονική. Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο, δηλαδή απλά κρατάει η στεναχώρια τους 30 με 40 δευτερόλεπτα, άντε ένα λεπτό βαριά. Μέχρι εκεί. Μετά βγαίνουν έξω, πίνουν τις μπύρες τους. Αυτό το είναι live. Το βιντεάκι, είναι live αυτά που σου λέω. Το βιντεάκι με τον Γκάρι. Το, ναι. Που τα βάλε τα το πέντε. Παραμυθένιο. Το βάλατε? Το παραμυθένιο. Ναι, το παραμυθένιο, καλά. Όχι, περίμενε μισό λεπτό. Κάτσε, γιατί έχει γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο. Βέβαια. Και ήμουν από τους πρώτους που είπα όταν το είδα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει συμβεί. Ο Κάρι, ο Στέφ είναι αυτός που το κάνει. Ναι, δεν είναι ο Τζόρνταν. Ο Θεός, αν κατέβαινε και πέταγε με την μπάλα και ξέραμε ότι είναι ο θεάνθρωπος. Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Ούτε ο Κάρι, ούτε κανένας. Ούτε με τα θαύματα του κόσμου. Είναι μαθηματικά δεδομένα. Παιδιά, τον ακούτε τι λέει. Τον ακούτε τι λέει. Τι λέει λοιπόν, τώρα. Άκου τώρα. Και για να προχωρήσω, γιατί είσαι αδιάβαστος στο συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει να σε εμάς που περνάνε καμιά 450 ειδήσεις κάθε μέρα από μπροστά μας, ναι. Να είσαι. Το έχω ακούσει από κακοθελητές. Όχι, περίμενε. Βγήκε ο Κάρι και μίλησε. Ναι. Βγήκε ο Κάρι και είπε, λοιπόν, ακούστε, λέει, και εκεί να ξέρεις, κέρδισε πάρα πολύ στο... Καταρχήν ο Κάρι είναι τρομερή προσωπικότητα, πέρα από το μπασκετικό του κομμάτι. Ναι, ναι. Τι βγήκε και είπε, λέει, ήταν ένα βίντεο που το φτιάξαμε μαζί με το Sports Illustrated. Ναι. Καθίσαμε, λέει, στην προπόνηση και μόνο που μπήκε τόσος κόσμος στη διαδικασία να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να το έχω πετύχει, για μένα, λέει, είναι μεγάλο κέρδος. Γιατί τον έχουμε δει να κάνει όργια όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι,
Να το ναι, βάζει από, το, από τα ποδητήρια. Και εκεί λες, κάτσε, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Όντως μπορεί να έχει συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή, μας έβαλε, μας σκόρπισε λίγο την αμφιβολία μέσα μας. Σε όλους. Ε, ναι, γιατί ο μοναδικός μπορεί να το κάνει. Έλεγα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Θα χτύπαγε ένα, θα μπαίνε με ταμπλό. Ένα θα χτύπαγε μπάλα κάπου αλλού. Κάτι θα γινόταν. Ναι. Είπε όμως ότι από τα σούτ από όλα που έκανε, να σας πω, λέει ότι δύο όντες πήγαν μέσα. Ναι, εντάξει. Είναι ικανό, εντάξει. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή, κοίταξε, αν έχει κάνει 20 και δύο πήγαν μέσα, και πάλι επιτυχία είναι. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν ούτε. Οι άλλοι θα έχουν 0%. Άρα το 2 στα 20 δεν είναι επιτυχία για τον Γκάρι. Είναι. Είναι ο μοναδικός αθλητής, ο μοναδικός παίκτης τέλος πάντων όλων των εποχών για μένα που με προκαλεί τέλος πάντων θέλω να πάω λοιπόν, να τον δω. Και σε ρωτάω λοιπόν, εσύ που μου δήλωσες προχθές ότι βλέπεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Λεβαδιακό Ατρόμητος από ένα μάτς Μουντιάλ, έρθεις τώρα να με εγκαλέσεις. Ναι, φυσικά. Γιατί σου είπα ότι μου αρέσει πιο πολύ να βλέπω το βόλιο από το NBA. Είπες για πετόσφαιρα, ρε Βασίλη. Είπες το χειρότερο που υπάρχει. Τι, όχι, δεν είναι το χειρότερο. Πώς δεν είναι. Τα πιο ωραία αθλήματα είναι. Για μένα η πετόσφαιρα τελείωσε στις περιγραφές του Χάρη Αλευρόπουλου. Για μένα, ας πούμε, και στο λέω για να είμαστε εντάξει, απέναντί σου, γιατί κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα μελλοντικά, δεν αναγνωρίζω το πόλο. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Γιατί εκεί, δεν το καταλαβαίνω. Εκεί συμφωνώ. Όχι, πραγματικά στο λέω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν μπορώ να σε ένα άθλημα που δεν μπορώ να καταλάβω πότε είναι φάουλ, πότε είναι πέναλτι. Δηλαδή το μόνο που καταλαβαίνω είναι πότε μπαίνει μπάλα γκολ και τι γίνεται σε αυτό το άθλημα ακριβώς. Που πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν είναι δύσκολο. Είναι απείρως πιο δύσκολο από άλλα αθλήματα. Και θέλει τρομερή προσπάθεια και προπόνηση και για να φτάσει σε μια επιτυχία. Ούτε τις επιτυχίες αμφισβητώ της εθνικής, ούτε τίποτα. Απλά δεν μπορώ να δεχθώ ως εθνικό μας άθλημα ένα άθλημα που δεν μπορώ να το καταλάβω και πιστεύω ότι το 99% των Ελλήνων δεν ξέρει πάνω από δύο παίχτες να σου πει. δεν είναι εθνικό μας άθλημα. Να το καταλάβεις εθνικό γιατί. Άθλημα, γιατί δυσκολεύει. Εθνικό άθλημα, κάτσε κάποιο το οποίο άμα βγούμε έξω τώρα και πούμε πες με έναν Έλληνα πολίστα. Τα με κοιτάνε όλοι. Τον Αρώνη θα σου πω εγώ. Τον Αρώνη το θυμάμαι και εγώ με το μουστάκι. Ήταν την εποχή του αυτοκράτορα εθνικού. Και εγώ τότε θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Και θυμάμαι επίσης και το Γιαννουρί, τον προπονητή. Αυτός θυμάμαι. Και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος δεν ήταν ένας. Σωστό, ναι. Και θυμάμαι και έναν ακόμα. Και, και έναν Βενετόπουλο. Του είχε κάνει και μεταγραφή, νομίζω το θυμάμαι παλιά. Πολύ παλιά. Ναι. Καλά τα θυμάσαι. Ναι. Το πόλο δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Τι σάμπος τι κάνεις στο πόλο. Ούτε βήματα έχει ούτε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν πάμε στα υπόλοιπα να μιλήσουμε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για Μουντιάλ. Για το Μαρόκο, την τεράστια αυτή ομάδα. Το μοναδικό παιχνίδι που υπήρχε χθες. Να σχολιάσουμε αυτό. Είναι ωραίο το Μαρόκο. Ήταν η εξελιγμένη έκδοση της Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή ήταν η Ελλάδα αλλά και με τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Και με κάποιους από αυτούς να είναι και γρήγοροι. Αυτό ήταν το Μαρόκο. Έβαλε τρία χαφ χθες, έκλεισε όλους τους χώρους και το μάτς πήγε εκεί πέρα που ήθελε. Δηλαδή θα μου πεις τώρα ναι, ωραία τα λέμε, πολύ, πολύ απλή απλοϊκή προσέγγιση, αλλά αν έχεις και Χακίμι και Άμπραμπατ. Καλός αυτός ο Άμπραμπατ, ε. Συμπαθητικός. Ναι. Δηλαδή ήταν ο Ζαγοράκης του 22 ο Άμπραμπατ στη θέση αυτή. Αλλά είπε λίγο πιο τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά το κατάπιε το γήπεδο. Και κατάπιε και τους παίκτες της Μπαρτσελόνα εκεί μπροστά του και όλους. Γι' αυτό νομίζω ότι είτε τώρα τον Γενάρη είτε το καλοκαίρι θα τον δούμε σε μεγάλη ομάδα τον Άμπραμπατ. Ενώ σε μία από τις top 10 ομάδες των ευρωπαϊκών γηπέδων θα είναι Real, Barcelona, City, United, Juventus, Bayern, Paris, δεν ξέρω, κάποια από αυτές πάντως θα τον τσιμπήσει. Γιατί μέχρι τώρα είναι μεγάλη αποκάλυψη. Ποιος ήταν ο χειρότερος, αυτό θέλω να μου πεις. Ποιος ήταν η χειρότερη εμφάνιση που έχει κάνει ποδοσφαιριστής στο φετινό Μουντιάλ. Μπορείς να μου τις πεις. Όχι, δεν μπορώ. Η χειρότερη εμφάνιση. Όχι. Ναι. Όχι. Πρόσεξε, δεν θα σου πω με βάση
δικά μου στοιχεία. Ναι. Στατιστικά και τα λοιπά, εννοείς. Ναι. Ναι, για πες, δεν το έχω εγώ, όχι. Ποιος παίζει στην Μπαρτσελόνα? Πολλοί παίζουν. Ποιος παίζει, κάποιος από τους, από τους μπροστινούς, ας το πούμε. Για ποιον λες, ποιον από όλους? Λοιπόν, υπάρχει χθες ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει κάνει εμφάνιση καριέρας, αλλά από την ανάποδη. Φεράν Τόρες. Ναι. Λοιπόν, άκου, τι έκανε στο μάτς. Είχε 17 λάθη. Είχε 2 στις 9 κερδισμένες μονομαχίες στο 1 εναντίον ενός. 2 στις 9. 2 στις 9. Μία στις 3 πετυχημένες δρίπλες. Ως τώρα σου έχω πει τα καλά του νούμερα, ε. Ναι. 0 σουτ προς την εστία. 0 πετυχημένες έντρες. 0 καθοριστικές πάσες. 0 ανακτήσεις μπάλας. Εντάξει, ήταν μια κακιά στιγμή. Ναι. Κακιά στιγμή, εντάξει, okay. Και μάλιστα επειδή στις δηλώσεις του είπε ότι κάποια στιγμή λέει, πιστεύουμε ότι έπαιζαν με 12 οι αντίπαλοι, γιατί εννοούσε ότι ο διαιτητής έπαιζε, ας πούμε, Μαρόκο. Ναι, συμπρόχνουν, ναι. Λένε, ναι. Ναι. Συμπρόχνουν, ωραία το λες. Έτσι, λοιπόν, λένε, ναι. Και ξέρεις, οι Ισπανοί, επειδή δεν χαρίζουν και κάστανα στα μύτια, λέγανε μήπως έπαιζε με 12 γιατί ήσουν από την άλλη πλευρά. Ρωτάνε στις κριτικές τους. Ο Φεράν Τόρες λοιπόν αντικαταστάθηκε στο 75 και είχε τα νούμερα που σου είπα. 0 σουτ, 0 σέντρες, 0 πάσες, καθοριστικές εννοώ, έτσι. 17 λάθη, 2 στις 9 κερδισμένες μονομαχίες στο 1-1 και 1 στις 3 πετυχημένες τρίπλες. Και δεν μιλάμε για κανένα τυχαίο κιόλας. Ναι. Ωραία, ε? Δεν το ήξερα, ναι. Εντάξει, είναι μια κακιά στιγμή, κακιά στιγμή, εντάξει. Ο Άμραμπατ, λοιπόν, που λέμε τώρα για τον αδελφό του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, πόσα χιλιόμετρα λες ότι έχει κάνει σε 4 μάτσα Μουντιάλ? Σε 4 μάτσα, 16. Όχι ρε, σε 4 μάτσα. Όχι σε ένα. Α, όχι σε 4 μάτς, πες από 7 χιλιόν, 28. Λοιπόν, έχει κάνει ο τύπος 49 χιλιόμετρα. Σύμπαρα. Ξεκίνησε να έρθει Θεσσαλονίκη και έφτασε Κατερίνη. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Κυριολεκτικά έχει καταπιεί το γήπεδο. Ναι, ναι. 49 χιλιόμετρα σε 4 μάτς. Να πεις ότι το έκανε σε ένα, ναι, αλλά είναι και ακούραστος. Και πριν από το μάτς, λέει, μέχρι τις 3 το πρωί δεν κοιμήθηκε γιατί έκανε ενέσεις. Σόμπα, ρε. Ναι. Τώρα ξέρεις, με κάτι τέτοια τα ακούς και δένεσαι και λίγο παραπάνω μαζί τους. Δηλαδή, μακάρι να προχωρήσουν οι άνθρωποι κι άλλο. Βέβαια, μακάρι να προχωρήσουν και στην επόμενη φάση να αποκλείσουν και την άλλη ομάδα που θα παίξουν. Ναι. Και, γιατί εντάξει, ως πότε αυτή η τύχη, για να μην το πω αλλιώς στη σύνθετη λέξη, ας πούμε. Που έχει μέσα και το φάρδος. Μία ομάδα που έπαιζε χθες το βράδυ. Λοιπόν, μια τυχερή. Λοιπόν, τι βρει το. Θα πέσει πάνω στο Μαρόκο τώρα και θα γίνει. Η Πορτογαλία θα πούμε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Η Πορτογαλία ήταν τυχερή δηλαδή. Τι ήτανε. Αφήνει ο προπονητής της, δεν θυμάμαι το όνομά του, έξω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Ναι. Που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λες και έχει βάλει γκολ στον τελικό η Πορτογαλία, ας πούμε, με την αποθέωση από τον κόσμο. Τον αφήνει έξω και ο παίκτης που έβαλε κατά λάθος, που τον είδε μια στιγμή πριν το Μουντιάλ κατά λάθος, καλός είναι αυτός, έχουμε μια θέση, θα τον πάρουμε. Μπαίνει και βάζει αυτός, ο κατά λάθος, κάνει ένα γυριστό με το αριστερό που δεν το πίστευε ούτε στα όνειρά του ότι μπορούσε να βάλει τέτοιο γκολ. Εκεί που πήγε και η μπάλα. Μιλάμε για. Ναι. Εντάξει, ως πότε τέτοια τύχη. Θα βρεθεί τώρα ο Μαρόκος να τον φτιάξει τη γούνα του. Με τσιγκλά σήμερα. Γιατί ο Καρπουζάς από το Εστορίλ, σου θυμίζω ότι μιας και έθεσε το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπάκουσε τότε που όλη η Ελλάδα του φώναζε «Όχι Κατσουράνη με την Κωνσταρίκα». Το θυμάσαι αυτό? Όχι, δεν το θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Βασικά για μένα ήταν ένα... γίνει group στο Facebook «Όχι Κατσουράνη με Κωνσταρίκα».
Είχε, εκείνη η περίοδος της εθνικής ομάδας που ήταν ο συγκεκριμένος κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, στον πάγκο, για μένα είναι μια νεκρή περίοδος. Δεν τη θυμάμαι αυτή την περίοδο καθόλου. Θυμάμαι τον Αλκέτα τον Παναγούλια. Θυμάσαι τον Κερτζίκη. Θυμάμαι τον Κώστα τον Πολυχρονίου. Θυμάμαι τον Βασίλη τον Δανιήλ. Το συγκεκριμένο κύριο δεν το θυμάμαι, όχι. Θα θυμάσαι πως το Σαρί και τον Κερτζίκη που ήταν πρόεδροι στην Ομοσπονδία. Όχι, όχι, του προπονητέ. Και τον έστειλαν τον άνθρωπο, έστειλαν την αποστολή πίσω χωρίς τον προπονητή της. Και τον έδιωξαν το Σάντος κακήν κακός από την εθνική ομάδα. Ναι. Και από τότε έχουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Δηλαδή από το 14 δεν έχουμε ξαναδεί χαρά στα σκέλια. Τη διέλυσε την εθνική γι' αυτό. Α, μάλιστα. Τη διέλυσε. Πώς? Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας όσα χρόνια. Πώς? Με την νοοτροπία του, τη συμπεριφορά του, τις επιλογές του και όλα αυτά. Ό,τι είχε κάνει και στον ΠΑΟ. Και τις συμμετοχές του στο Euro, στα Mundial. Εντάξει, με παιχταράδες όμως. Δηλαδή τώρα. Δεν έχουμε ξαναπάει. Να σου πω, εχθές η Πορτογαλία ή αυτή η ομάδα τέλος πάντων. Και προχθές, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι. Έναν κόνο, άμα είχε στον πάγκο με αυτούς τους παιχταράδες που έχει μέσα, δεν θα κέρδιζε. Όχι. Πώς όχι. Τι κάνει αυτό. Έχει αποδεχθεί στο παρελθόν. Έχει αποδεχθεί στο παρελθόν. Πού ήταν η Πορτογαλία προ Σάντος. Πουθενά. Βγάλει το Βιερίνε στο τηλέφωνο, κύριε. Να μας πει. Εντάξει, ο Βιερίνε θα πει, αφού τον. Τι να πει, τον έφτιαξε. Το Βιερίνε ο Σάντος τον τελείωσε από την εθνική. Τον τελείωσε. Ναι. Εθνική. Ναι. Καλά. Το Βιερίνε να το βγάλω στο ραδιόφωνο, τι θα πει. Να το βγάλω στη τηλεόραση, τι θα πει. Απ' έξω όμως, τι θα πει. Χωρίς να είναι. Οι δυο μας όταν είμαστε στο τηλέφωνο ή από κοντά. Εκεί να δεις πως τον σπαντουλάρει από πάνω μέχρι κάτω, πόσο άσχετος είναι ο Σάντος. Λέει ο Βερίνια. Εντάξει. Τι να σε κάνω. Τι. Έχει αυτούς τους παιχταράδες, θα πούμε μέσα. Τον Κόνο να είχαμε. Τον Βασίλη τον Κόνο στον πάγκο μια χαρά τι θα είναι, ήταν. Τι είναι ο Βασίλης ο Κόνος. Δικός μου είναι. Α, ο Κόνος, σκέτος. Τον έβαλα και ένα μικρό. Τον Κόνο, ναι, οκ. Okay, πώς έβαλα χθες το ηχητικό και είχε ο Ολυμπιακός τον ψεύτη. Έβαλα και εγώ τον το θυμάσαι. Έβαλα το 6-1. Γι' αυτό ναι. Έπαιζε και ο ψεύτης, μπήκε αλλαγή. Ναι. Πω. Ποιος θα μας πιστεύει ότι όντως υπήρχε ψεύτης παίκτης. Ναι. Γεια σας και είπαμε για τον ψεύτη. Τελικό Απόλλων Σμύρνης ναι. Ολυμπιακός Β 1-0. Τελικό. Πω. Αυτό και είναι αποτέλεσμα. Β Εθνική. Ναι. Κάτσε τώρα γιατί είναι σοβαρό αυτό. Ξέρουμε πώς μπήκε τον γκολ. Όχι, δεν ξέρω. Υπήρχε υποψία offside, penalty, κάτι. Δεν ξέρω αν το έδειχνε κιόλας γιατί δεν το έβλεπα. Κάτσε να δω αν έχω και το scorer. Αλλά λέω, γιατί. Ο Φατιόν το έβαλε. Σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει απειλήσει ότι μπορεί να μην ξανακατεύει στην ομάδα Β. Αν έχασε από κανένα αμφιλεγόμενο σφύριγμα, αντιλαμβάνεις ότι θα έχουμε θέματα. Εντάξει, τώρα οι Β ομάδες και τα λοιπά. Δεν ανεβαίνουν. Ας κάθονται να χάνουν από ομάδες που θέλουν να ανεβούν. Και να παίζουν με τις υπόλοιπες. Ναι. Λοιπόν, άλλο, έχεις τίποτα ε-ε-α. Φτάνει, έρχεται η μέρα. Έρχεται. Ναι. Τι. Πόσο είμαστε. Δύο μέρες, την Παρασκευή δεν είναι. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Ναι. Τι ανησυχείς. Όχι, δεν ανησυχώ. Ξέρω ότι έχουν κάνα δύο χαρτιά δυνατά και για Μαρινάκη και τα λοιπά. Όπα και θες στο στέριο. Δεν ξέρω. Μια περίοδο που. Για Μαρινάκη δεν ξέρω τι λες. Εγώ λέω πάντως ότι αυτή η υπόθεση θα έχει συνέχεια. Και νομίζω ότι μιας και άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, είναι ευκαιρία τώρα να ασχοληθούν και με άλλες ομάδες. Ναι, βέβαια. Έτσι, να δούμε τι έγινε πριν από κάποιο διάστημα, χρόνια, δεν ξέρω, μήνες, χρόνια, και μια περίπτωση με του Βαγγέλη Μαρινάκη που είχε. Τι είχε. Το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Αυτό θα πάει με ένα τέτοιο χαρτί, πάει ΠΑΟΚ μεθαύριο. Ναι. Που αποδεικνύει ότι ήταν. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο, αλλά τώρα δεν σε προλαβαίνω τώρα και θέλω να το σχολιάσω. Ναι. Κάτι μου είχες πει ότι ο Μαντσίνη δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Ολυμπιακό, πιστεύω. Ναι, έτσι είχες πει, ναι. Και επιμένεις ακόμα. Επιμένω, ναι. Ναι. Πάντως τα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ τον παρουσιάζουν, ξέρεις, σαν να έχει πάει κάποιος, ξέρω εγώ, εδώ παρακάτω για μπάνιο και θα γυρίσει όπου να είναι. Από την πρώτη μέρα που έγινε το θέμα, λένε ότι. Μάλλον και πριν γίνει το θέμα. Ναι. Κοίταξε, άμα τον αφήσει να πάει εκεί και γυρίσει ο Καμαρά και πάρει και λεφτά, μια χαρά είναι. Μεταγραφή. Και μετά φεύγει ο Μαντσίνη το καλοκαίρι και θα πάει ο. Κόλλησε τώρα με το αμυντικό χαρτοάρι. Ο Βενετίδης. Ο Ετέμπο.
Να πάει ο Ετέμπο. Το καλοκαίρι μπορεί να μην ανανεώσει, ας πούμε, με Βιλά, να πάρει τον Ετέμπο. Και 3 εκατομμύρια ο Μαντσίνη γυρίζει στον Άρη και μετά παίρνει με 4 εκατομμύρια τον Ετέμπο και γίνεται ωραίο. Δεν σε ακούω. Όχι, δεν με ακούω, σκέφτομαι περιπτώσει. Εγώ παλιέ. Σκέφτομαι περιπτώσει παλιέ τώρα. Πρέπει να πω, να πω τα αντίθετα. Αλλά δεν τα λέω τώρα, γιατί είναι 17 και 1. Άμα ήταν 16 και 45, είχα ένα σωρά να σου πω. Ναι, κράτησε τα, να μου το πεις αύριο. Και με πράσινο φόντο και με κόκκινο φόντο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα βρεις. Ω! Δεν θα βρω. Δεν νομίζω ότι θα βρεις. Λοιπόν, και γενικά να χρησιμοποιείς Tide. Εντάξει, γεια. Εντάξει. Γεια σας, κύριε Ποθέτω. Να την κάνεις στο χέρι την πουγάδα. Εντάξει, έγινε. Γεια.